Βεβαίως. Καλησπέρα και σε εσά, κύριε Παναγόπουλο. Εδώ και λίγο καιρό, κύριε Γόγο, λέγαμε ότι η εβδομάδα του Πάσχα θα ήταν η κρίσιμη για την μετέπειτα πορεία μας. Βλέπουμε ότι πάμε καλά. 15 νέα κρούσματα χθες, 17 σήμερα. Λαμβάνουμε εύσημα από παντού και διεθνώς. Τι σημαίνει αυτό για τη σταδιακή επιστροφή μας στην κανονικότητα, κύριε καθηγητά? Ναι, κοιτάξτε, εδώ και αρκετό καιρό τώρα έχουμε πάρα πολύ καλά δεδομένα από τη χώρα μας όσον αφορά όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με την COVID, με την νόσο αυτή από τον κορονοϊό, και αυτό αφορά και στους νοσηλευόμενους και στους αρρώστους που πεθαίνουν, τη θνησιμότητα δηλαδή, ακόμα και τη θνητότητα, δηλαδή τους αρρώστους, από αυτούς τους αρρώστους που έχουμε πόσοι ζουν, που είναι σημαντικές παράμετροι αυτοί. Και αυτές οι παράμετροι, όπως είπατε και πριν από λίγο, έχουν παγιωθεί πλέον και σε αυτή την κρίσιμη εβδομάδα που συζητάμε, και ελπίζουμε να παγιωθούν και την ερχόμενη εβδομάδα μέχρι 27 Απριλίου που έχουμε θέσει και το όριο για να αρχίσουν να παίρνονται μέτρα. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν, και με το δεδομένο ότι και όλοι εμείς που έχουμε αρρώστους που παρακολουθούμε, τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας αυτά τα δεδομένα. Βλέπουμε αρρώστους να αποσωληνώνονται. Και επί της ευκαιρίας συγχαρώ και τους δικούς μας γιατρούς του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, του κρατικού νοσοκομείου της Πάτρας, που κατάφεραν και αυτοί και αποσωλήνωσαν έναν ασθενή. Είναι πολύ ευχάριστα αυτά εκεί. Και πρέπει να τα λέμε για να αισιοδοξούμε. Πρέπει να τα λέμε για να τους συγχαίρουμε και τους ανθρώπους αυτούς που βάζουν πλάτη για όλο αυτό το σύστημα. Με αυτά τα δεδομένα λοιπόν φαίνεται ότι μπορούμε πλέον να προχωρήσουμε σε μέτρα εκτόνωσης και αυτό που είπατε πριν, επιστροφή στην κανονικότητα, η οποία βέβαια δεν θα είναι η κανονικότητα που ξέραμε πριν, τουλάχιστον τώρα προς το παρόν, αλλά μια καινούργια διαμορφούμενη κανονικότητα που θα στηριχτεί στα δεδομένα που θα έχουμε σιγά σιγά στα χέρια μας. Θα δούμε και πώς θα είναι αυτή η κανονικότητα. Πριν όμως θέλω να μας πείτε το στοιχείο που εξετάζουν οι επιστήμονες όταν θα δώσουν σήμα για αυτή τη σταδιακή επιστροφή στην καθημερινότητα. Ποιο είναι ο αριθμός των κρουσμάτων, οι διασωληνωμένοι, πού εστιάζετε την προσοχή σας? Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο-τρεις παράμετροι πολύ βασικές για να πάρθουν αυτά τα μέτρα. Και νομίζω ότι στη χώρα μας τα έχουμε εξυπηρετήσει και τα τρία και τις τρεις παραμέτρους αυτές. Η πρώτη βασική παράμετρος είναι αυτό το περίφημο ρο-0 που ακούτε, που σημαίνει πόσο μεταδοτική είναι η νόσο στη χώρα μας. Δηλαδή ένας άνθρωπος σε πόσο άλλος μεταδίδει, που μάλλον έχουμε καταφέρει αυτό το δεδομένο να είναι πάρα πολύ καλό σε εμάς, δηλαδή να είναι κάτω από ένα το ρο-0, που σημαίνει ότι έχουμε και από τα δεδομένα που παρουσίασε και ο κύριος Τσιότρας, αυτή τη στιγμή έχουμε μονοψήφιο αριθμό νοσούντων από αυτά τα λεγόμενα ορφανά κρούσματα. Αυτοί δηλαδή που δεν σχετίζονται με επαφές με άλλα κρούσματα, είναι εισαγόμενα κρούσματα από το εξωτερικό, αυτή τη στιγμή είναι 4-5 άτομα. Αυτό είναι μόνο 4-5 τα ορφανά κρούσματα. Ακριβώς. Τώρα, το δεύτερο που πρέπει να έχουμε εξασφαλίσει, και νομίζω τα αντανακλαστικά τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα ήταν πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, είναι τα αντανακλαστικά σε σχέση με μικροαιστείες διάδοση που μπορεί να προκύπτουν σε κλειστές δομές και πώς αυτά περιορίζονται. Όπως συνέβη, ας πούμε, στο γεροκομείο, όπως συνέβη σε κλειστές κοινωνίες, κοινότητες των Ρωμά και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, στο πλοίο που είχαμε στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να παρεμβαίνουμε έγκαιρα με μέτρα σοβαρά, προληπτικά στην αρχή αλλά και διορθωτικά αν χρειαστεί, αν έχουμε κρούσματα, περιορισμού, καραντίνας και αποκλεισμού διάδοσης. Και αυτό το έχουμε καταφέρει. Είδατε ότι αμέσως αυτά σβήσανε. Αυτές οι αιστείες έχουν σβήσει και ελπίζουμε και στα δεδομένα που θα έχουμε την προσεχή εβδομάδα να μην έχουν καμιά αντανάκλαση στο γενικό πληθυσμό. Και τέλος, ένα πολύ βασικό, το οποίο και αυτό ευτυχώς σιγά σιγά με δυσκολία στην Ελλάδα το εξασφαλίσαμε, είναι η επάρκεια των υγειονομικών δομών. Να είμαστε έτοιμοι δηλαδή να αντιμετωπίζουμε τα κρούσματα. Έχουμε αναπτύξει καινούργιες κλίνες, έχουμε κλίνες νοσηλείας, αρκετές ΜΕΘ, καινούργιες κλίνες ΜΕΘ κλπ. Επομένως, που θα μείνουν και παρακαταθήκη για την επόμενη μέρα και είναι σημαντικό αυτό. Η άρση των μέτρων, κύριε καθηγητά, με τι ξεκινά συνήθως από την εμπειρία σας και σε άλλες χώρες? Τα καταστήματα, τα σχολεία και όλες τις τάξεις των σχολείων, από πού ξεκινάμε δηλαδή? Ναι, κοιτάξτε, εμείς σαν επιστημονική ομάδα αυτό που θα καταθέσουμε θα είναι τα επιστημονικά δεδομένα και η πολιτική προστασία θα πάρει τα ανάλογα μέτρα. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία πάντως για τη λήψη των μέτρων είναι πρώτον τι θα γίνει με τις ευαίσθητες ομάδες. Θα πρέπει να τις προφυλάξουμε για αρκετό διάστημα ακόμα. Ανθρώπους δηλαδή που είναι ηλικιωμένοι, ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποκείμενα νοσήματα κλπ. Είναι βασική παράμετρος. Επίσης, ηλικιωμένοι, κύριε Γόγο, τι εννοείτε? Γιατί ξέρετε, πλέον ένας άνθρωπος 65 χρονών, ας πούμε, δεν θεωρείται ηλικιωμένος. Ναι, βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι όταν λέμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ευαίσθητοι στην συγκεκριμένη νόσο, εκ των δεδομένων που έχουμε επιστημονικά, είναι άνω των 65. Η αλήθεια όμως είναι ότι περισσότεροι από αυτούς έχουν και υποκείμενα νοσήματα. Επομένως, ένας ηλικιωμένος, όπως
τον ορίζουμε τώρα, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο ορισμό πια. Ο ορισμό είναι ασθενή ηλικία 70 ετών. Mm-hmm. Δεν λέμε ηλικιωμένο, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο δεδομένο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια ηλικία και οι οποίοι έχουν συνήθως κάποιο υποκείμενο νόσημα ή έχουν μια φυσική ηλικία τέτοια που τους εμποδίζει να είναι πολύ ανθεκτικοί στον ιό. Άνθρωποι που έχουν πολύ καλή υγεία, ας πούμε, στα 65 τους, που δουλεύουν, που είναι σε δημόσιες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία κλπ., θα εξακολουθήσουν να δουλεύουν. Εμείς θα κάνουμε συστάσεις. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι μεγαλύτεροι και έχουν υποκείμενα νοσήματα θα πρέπει να παραμείνουν περιορισμένοι, να μπουν σε αυτόν τον αυτοπεριορισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή και τουλάχιστον να τηρούν τα μέτρα της απόστασης, της φυσικής απόστασης για αρκετό χρονικό διάστημα ακόμα. Αυτό είναι το βασικό. Ακόμα και με την άρση των περιορισμών, κύριε καθηγητά, σίγουρα η κανονικότητα δεν θα επιστρέψει όπως την ξέραμε. Ποιες συνήθειες, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να ξεχάσουμε εντελώς τους προσεχείς μήνες? Ναι. Κοιτάξτε, θα δημιουργηθεί πραγματικά μια νέα κανονικότητα. Είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Και το πόσο θα κρατήσει αυτή η νέα κανονικότητα θα εξαρτηθεί, νομίζω, από δύο παραμέτρους που θα τις δούμε στη συνέχεια. Και σαν επιστήμονες δηλαδή και σαν παγκόσμια κοινότητα. Το ένα είναι το εμβόλιο. Πότε θα εμφανιστεί το εμβόλιο? Αν του μπει το εμβόλιο στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, στην κανονικότητά μας που λέτε, θα έχουμε καλύτερα δεδομένα, θα μπορούμε και εμείς να επιστρέψουμε πλήρως. Το δεύτερο είναι η εποχικότητα. Ξέρουμε από τους κορονοϊούς ότι έχουμε μια εποχικότητα. Δηλαδή, συνήθως εμφανίζονται το Δεκέμβρη και φτάνουμε το Μάιο. Δεν ξέρουμε για το συγκεκριμένο κορονοϊό. Αν αυτός κρατήσει και αυτός μια εποχικότητα, τα μέτρα θα είναι πιο εύκολα. Η ζωή μας θα είναι πιο εύκολη. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα δεδομένα. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάντως, καταλαβαίνουμε ότι θα βγούμε με μάσκες, ας πούμε, όταν αρχίσει η άρση των μέτρων. Με αυτά τα δεδομένα πρέπει να αποφύγουμε ορισμένα πράγματα. Στην κοινωνική μας ζωή πρέπει να αποφύγουμε τον συγκροτισμό. Και αν αναγκαστούμε να βρεθούμε κάπου μαζί με κόσμο, θα πρέπει να φοράμε μάσκες. Αυτές τις απλές υφασμάτινες μάσκες, ας πούμε. Θα πρέπει να περιορίσουμε τις δραστηριότητες μας σε γυμναστήρια, εκεί που έχουμε πολύ στενή συσσόρευση κόσμου, σε τραπέζια να κρατάμε αποστάσεις, να αποφεύγουμε τα φιλιά σαν κοινωνικό μέτρο μέσω επικοινωνίας που το χρησιμοποιούμε εμείς εδώ οι Έλληνες σε μεγάλο βαθμό, να προσέχουμε την υγιεινή των χεριών μας. Και τη χειραψία φοβάμαι ότι θα ξεχάσουμε. Και τη χειραψία ας μάθουμε να βρούμε άλλο τρόπο επικοινωνίας, ας πούμε. Ένα βασικό θέμα που πρέπει να δούμε όμως σε αυτή τη φάση και τι πρέπει να προσέξουμε είναι τα νοσοκομεία μας. Αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να έχουμε εξαιρετικές πρακτικές στα νοσοκομεία και τώρα που θα μπούμε σε αυτή που λέμε κανονικότητα, θα πρέπει τα νοσοκομεία να προσέξουν πολλές αυτές τις δομές που έχουν καταφέρει να αναπτύξουν, ώστε να έχουμε ετοιμότητα για οποιαδήποτε φάση επανάληψης του φαινομένου. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πάντα πολύ χρήσιμο όσα μας λέτε, κύριε Γόγο. Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη σύνδεση που είχαμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ και καλή ανάσταση. Χρόνια πολλά.